Δεν είναι μυστικό. Είμαι φανατικός Manga Collector. Και ναι, για τους 2-3 εκεί έξω που δεν με ακολουθείτε στα social, πρώτα, ντροπή σας. Και δεύτερον, χάνετε πάρα πολύ υλικό σχετικά με τις αγορές μου. Η λέξη anime run είναι η προσωπική μου ατάκα για πάω να αγοράσω ανιμιές. Που είναι η δεύτερη προσωπική μου ατάκα που σημαίνει πάω να αγοράσω πράγματα που σχετίζονται με anime και manga. Και για μένα τίποτα δεν είναι καλύτερο από το να διαβάζω τα αγαπημένα μου manga σε physical form. Πείτε το αχρίαστο αγαθό, μιας και όλα υπάρχουν digital, αλλά δεν βρίσκω τίποτα πιο διασκεδαστικό από το να παίρνω ένα τόμο από το ράφι και να χάνομαι για ώρες διαβάζοντάς τον. Έξτρα πόντι, αν μερικές φορές ο τόμος περιλαμβάνει επιπλέον πληροφορίες, όπως σχόλια ή συνεντεύξεις του μαγκάκα. Το να διαβάζω πληροφορίες για τη ζωή ενός δημιουργού είναι τόσο σημαντικό για μένα όσο η ίδια του η δουλειά. Άρα τι καλύτερο από το να σας δείξω μερικές κατηγορίες μάγκα κυκλοφοριών και επίσης μερικά από τα αγαπημένα μου. Πρώτο βήμα φυσικά στη λίστα μας είναι το περιοδικό που περιλαμβάνει μια σειρά. Όταν μια σειρά ξεκινάει, αρχικά εκδίδεται σε ένα περιοδικό. Κάθε περιοδικό έχει τα δικά του στάνταρ και φυσικά το δικό του ηλικιακό γκρουπ. Για παράδειγμα, το Fairy Tail, το Seven Deadly Sins, το Attack on Titan εκδίδονται στο Weekly Shonen Magazine της Kodansha. Σε αντίθεση, σειρές όπως το Dragon Ball, το Naruto, το Bleach και το One Piece εκδίδονται στο περιοδικό Weekly Shonen Jump. Και άλλες σειρές όπως το Boruto και το Dragon Ball Super, οι οποίες είναι μηνιαίες, εκδίδονται στο κυρίως αφιερωμένο στα video games περιοδικό V-Jump. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, για τον κανένα εκεί έξω που αναρωτιέται τι συμβαίνει με τα manga. Τα μάγκα διαβάζονται ανάποδα σε σχέση με τα παραδοσιακά βιβλία. Όχι μόνο επειδή ξεκινάς να διαβάζεις από το πίσω μέρος και προχωράς στο μπροστά, αλλά γιατί τα πάνελ διαβάζονται από τα δεξιά στα αριστερά, αντίθετα με τα δυτικά κόμικ που οι αναγνωστοί πάνελ είναι από τα αριστερά στα δεξιά. Αλλά αυτό που ίσως δεν ξέρετε είναι γιατί υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση. Τα μάγκα διαβάζονται ανάποδα γιατί ακολουθούν τους κανόνες των κάντζι, των κατακάνα και των χιραγκάνα. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες γιατί είναι το καθετί, και αν θέλετε να μάθετε, απλά παγώστε σε αυτό το σημείο το βίντεο. Η σύντομη απάντηση είναι ότι είναι 3 διαφορετικά σετ χαρακτήρων που ισοδυναμούν με το αντίστοιχο αλφάβητο που έχουμε εμείς στα ελληνικά. Πίσω στα περιοδικά, αν και διαφέρουν μεταξύ τους, έχω καταφέρει και έχω εντοπίσει μερικά κοινά. Ξεκινώντας με το εξώφυλλο, που συνήθως διαφημίζει τους διασημότερους χαρακτήρες ή χρησιμοποιείται για να δείξει στο κοινό τις νέες σειρές. Αυτό εδώ είναι ένα Weekly Shonen Jump. Στο εξώφυλλο του διαφήμιζε τη μεγάλη μάχη που θα ερχόταν τότε στο Jujutsu Kaisen, καθώς επίσης και το τέλος της σειράς Muscle. Αν και όλο το περιοδικό είναι από χαμηλής ποιότητας χαρτί, αυτά που πάντα είναι υψηλής ποιότητας είναι οι πρώτες σελίδες. Και αυτό γιατί είναι γεμάτες διαφημίσεις. Στην περίπτωσή μας, μιας και το Jujutsu Kaisen έχει ένα τόσο μεγάλο event, το περιοδικό έδινε και αυτοκόλλητα. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, οι διαφημίσεις αφορούν τη δεύτερη σεζόν του Jujutsu Kaisen, μερικά character designs και φυσικά ανακοίνωση των voice actors. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις προχωράμε στα manga. Και φυσικά η πρώτη ερώτηση είναι, πώς διαλέγετε ποιο manga θα εμφανιστεί πρώτο στο περιοδικό? Γιατί η λογική λέει ότι ακόμη και αν δεν διαβάζεις μια σειρά, αν αυτή είναι στην αρχή του περιοδικού, σίγουρα θα πέσει μια σελίδα της στο μάτι σου. Και που ξέρεις, ίσως αποφασίσεις να αρχίσεις να διαβάζεις. Έχω ήδη κάνει μια αναφορά στα manga, άρα αν πραγματικά ενδιαφέρεστε για το πώς φτιάχνετε ένα manga, αυτό εδώ το βίντεο θα σας βοηθήσει. Αλλά εν συντομία, το περιοδικό τρέχει κάθε εβδομάδα μια ψηφοφορία με αυτές τις κάρτες, όπου ο κόσμος ψηφίζει τα 3 αγαπημένα του κεφάλαια. Σύμφωνα με τις ψήφους, καθορίζεται επίσης και η σειρά των σειρών την επόμενη εβδομάδα. Αυτό εξασφαλίζει ότι ακόμη και αν μια σειρά δεν είναι διάσημη, αν έστω έχει ένα καλό κεφάλαιο, θα εμφανιστεί στην αρχή του περιοδικού. Εξαίρεση αυτών των κανόνων είναι οι σειρές οι οποίες επιλέγονται να έχουν μία έγχρωμη σελίδα. Γιατί, αν και όλα τα μάγκα είναι ασπρόμαυρα, πάντα στη μέση του περιοδικού επιλέγεται ένα κεφάλαιο που θα περιέχει μία έγχρωμη σελίδα υψηλής ποιότητας. Το να πάρει μία σειρά μία έγχρωμη σελίδα είναι φυσικά μία μορφή προώθησης. Ή σε αυτή την περίπτωση, ένας εορτασμός για το τέλος της σειράς. Και ξεφυλίζοντας το περιοδικό, φτάνοντας στο τέλος, βλέπουμε μία σελίδα που περιέχει σχόλια για τους δημιουργούς. Συνήθως ευχαριστίες για την υποστήριξη του κοινού ή γενικού περιεχομένου σχόλια όπως την υγεία τους, πώς περνάνε, πώς είναι ο καιρός. Εκτός φυσικά αν είσαι ο Γκίγκια Κουτάμι. Μιαου, μαν, μιαου. Μην γκουγκλάρετε τι λέει. Όταν όμως μαζευτούν αρκετοί τόμοι, φτάνουμε στα Collected Editions. Ή αλλιώς, Tankobon. Που αν και το όνομά του σημαίνει αυτόνομα βιβλία, συνήθως έρχονται σε αριθμούς, μιας και είναι συλλογές κεφαλαίων. Και για εμάς στη Δύση, είναι και το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό μας όταν σκεφτόμαστε τα μάγκα. Μια ειδική κατηγορία τάνκομπον είναι αυτά που δεν είναι μάγκα, αλλά νουβέλες. Όταν βλέπετε ένα μάγκα με πρωτότυπο εξώφυλλο σε σχέση με ό,τι ξέρετε, συνήθως ο λόγος είναι γιατί είναι νουβέλα. Με ελάχιστα σχέδια μέσα και κυρίως μονοκείμενο. Τα ιαπωνικά τάνκομπον έρχονται με εξώφυλλα και συνήθως έγχρωμες σελίδες. Σε αντίθεση, οι δυτικές εκδόσεις είναι από πολύ πιο χαμηλής ποιότητας χαρτί, τα ειδικά εξώφυλλα και τα επιπλέον arts έχουν εξαφανιστεί και φυσικά όλες οι έγχρωμες σελίδες είναι ασπρόμαυρες. Και τα δύο όμως περιέχουν τα κεφάλαια, καθώς και καμιά φορά σχόλια των δημιουργών. Αυτό εδώ είναι ένα στάνταρ μέγεθος. Αλλά τα μάνια μπορούν να διαφέρουν, ανάλογα με τον αριθμό σελίδων τους ή ακόμα και το μέγεθός τους. Γιατί αν και τα περισσότερα προέρχονται από περιοδικά, υπάρχουν και διάφορες άλλες πηγές, όπως για παράδειγμα web κυκλοφορίες.
Κάποιες εξαιρέσεις στα μάγκα είναι αυτά που περιέχουν δώρα, όπως στην περίπτωση του Yu-Gi-Oh! Κάρτες, ή άλλες περιπτώσεις όπου ένα επιπλέον περιτύλιγμα έχει προσθεθεί στο μάγκα. Και αυτό είναι διότι έχει ιδιαίτερο περιεχόμενο. Και όταν λέω ιδιαίτερο περιεχόμενο, καταλαβαίνετε που το πάω. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν ειδικά μια σειρά είναι πολύ διάσημη, ο εκδοτικός οίκος επιλέγει να κυκλοφορήσει ένα box set που περιλαμβάνει είτε ολόκληρη τη σειρά, είτε μεγάλο μέρος της. Και το πλεονέκτημα είναι ότι έρχεται σε αρκετά χαμηλότερη τιμή. Αυτά τα box sets είναι κυριολεκτικά οι ίδιοι τόμοι τάνκομπον, όλοι μαζεμένοι σε ένα κουτί, με πρωτότυπο σχέδιο εξωτερικά από τον δημιουργό και περιλαμβάνουν συνήθως είτε αφίσες, είτε ακυκλοφόρητους μικρούς τόμους. Αν έχετε σκοπό να μαζέψετε μια μεγάλη σειρά ή μια σειρά που έχει ολοκληρωθεί, why not να ψάξετε πρώτα αν έχει box set. Ίσως σώσετε μερικά λεφτά. Επόμενη κατηγορία είναι τα 3-in-1. Και όπως αναφέρει και το όνομά τους, είναι μεγαλύτεροι τόμοι που περιέχουν περισσότερο υλικό. Γιατί, αν και στην Ιαπωνία κάποιες σειρές έχουν κυκλοφορήσει με ξεχωριστούς τόμους, όταν έρχονται στη Δύση, πιθανότητα γιατί οι εκδοτικές δεν περιμένουν να πουλήσουν καλά ή επειδή δεν θέλουν να βγάλουν πάρα πολύ υλικό ταυτόχρονα με αποτέλεσμα η αγορά να γεμίσει και να υπάρχει κορισμός στη ζήτηση, αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν αυτό εδώ το είδος μάγκα. Έτσι, όταν βλέπετε αυτά τα παχιά μάγκα στα ράφια, να θυμάστε ότι είναι ακριβώς τα ίδια με τους αυτοτελείς τόμους. Από άποψη περιεχομένου και ποιότητας, συνήθως είναι ακριβώς τα ίδια με τους μονούς τόμους. Απλά είναι περισσότεροι μαζεμένοι μαζί. Εξαίρεση όλα τα προηγούμενα, αλλά ακόμη σχετικά με μάγκα, είναι τα μεγάλα βιβλία γνωστά και ως artbooks. Συνήθως από χαρτί πολύ ψηλής ποιότητας, διότι περιέχουν όλα τα illustrations και χρωματισμένα artworks που έχει κυκλοφορήσει για μια σειρά, είτε στο μάγκα, είτε για διαφήμιση, είτε στα εξώφυλλα του περιοδικού. Και αυτά τα βιβλία είναι συνήθως γεμάτα με αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μερικά μάλιστα είναι καθαρά art guides, από την άποψη ότι σου εξηγούν τα μυστικά πίσω από το σχέδιο και για κάθε σειρά την επιλογή χρωμάτων για χαρακτήρες ή ακόμα και για τα backgrounds. Η αλήθεια όμως είναι ότι, αν και αυτές είναι οι πιο βασικές κατηγορίες σε μάγκα, δεν είναι οι μόνες. Υπάρχουν σειρές που έχουν κυριολεκτικά τον δικό τους τρόπο έκδοσης και κυκλοφορίας. Υπάρχουν σειρές με σκληρά εξώφυλλα, υπάρχουν σειρές με χαρτιά α4 ή ακόμη και γιγάντιες. Αλλά μια κατηγορία που προσωπικά με σόκαρε ήταν αυτή του Deluxe. Κυρίως γνωστή για την πολύ διάσημη κυκλοφορία του Berserk, τα Deluxe Manga είναι η επιτομή της κυρίλλας. Είναι αυτό που ξεχωρίζει τον αναγνώστη από το συλλέκτη, με πολύ ψηλής ποιότητας χαρτί, σκληρό εξώφυλλο και παρουσιαστικό που θυμίζει ποιοτική εγκυκλοπαίδεια. Τα Deluxe είναι αυτά τα βιβλία που δείχνεις όταν θες να φλεξάρεις πόσο αλφα male είσαι. Ή female ladies, δεν κάνουμε διακρίσεις εδώ. Αλλά αλίμονο, ποτέ δεν ήμουν μεγάλος Berserk fan για να εκτιμήσω μια τέτοια κυκλοφορία. Άρα ποτέ δεν είχα κάτι τέτοιο στο ράφι μου. Μέχρι ότου να κυκλοφορήσει αυτό εδώ. Και ναι, δεν θα το κρύψω. Το Vinland Saga είναι ένα από τα αγαπημένα μου μάγκα όλων των εποχών. Είναι το μάγκα που όταν έστειλα το χώρο μου για unboxing, ήθελα να φαίνεται σε εσάς. Από το σχέδιο, την ιστορία, τους χαρακτήρες, το Vinland Saga για μένα είναι ξεχωριστό. Ακόμα και ο δημιουργός, ο Makoto Yukimura, είναι πολύ συμπαθής, με το να είναι ενεργός στα social media και πολύ κοινωνικός με τον κόσμο. Σε έναν κόσμο που όλοι μαθαίνουν ότι το παν είναι η τιμή σου και να συνεχίσεις να στέκεσαι στα δύο σου πόδια ασχέτως ποιος σε προκαλεί, το Vinland Saga ξεκινάει μια ιστορία εκδίκησης, την οποία εξελίσσει ένα ταξίδι αναζήτησης του εαυτού του πρωταγωνιστή, έχοντας σου όμως δώσει το πραγματικό νόημα της σειράς στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο. Ένα καταπληκτικό ταξίδι σε μια βάρβαρη εποχή, όπου η δουλειά και ο θάνατος ήταν συνηθισμένα γεγονότα. Με τους άντρες να γεννιούνται με σκοπό να πολεμήσουν και να πεθάνουν με τιμή, και με τους απογόνους τους να ακολουθούν το ίδιο παράδειγμα, δημιουργώντας έτσι έναν φαύλο κύκλο. Η σειρά δεν προσπαθεί να μεταχειριστεί τον εαυτό της σαν ένα φιλοσοφικό μυθιστόρημα περί του νόηματος ζωής. Αντιθέτως, σου εξηγεί ότι σε έναν κόσμο που τα πάντα λειτουργούν με τη λογική της δράσης-αντίδρασης, μερικές φορές η πιο σοφή πράξη είναι να αγνοήσεις τη στιγμή, να σταθείς και να δώσεις βάση στο μέλλον. Το Vinland Saga καταφέρει να σου εξηγήσει το πραγματικό νόημα της εκδίκησης, δείχνοντάς σου όχι ποιος είναι ο νικητής, αλλά ποιος είναι πάντα ο χαμένος. Και εδώ σκεφτόμουν αυτό το βίντεο. Ως συλλέκτης ήθελα να βρω μια αφορμή να σας δείξω μερικές επιλογές και ίσως να μην το παρατηρήσατε, αλλά ανακατηγορία σας έδειχνα μερικές από τις αγαπημένες μου σειρές. Αλλά εσείς τι λέτε, σας άρεσε? Αν ναι, θα θέλατε να δείτε κι άλλα? Χτυπήστε ένα like και δώστε στα σχόλια τις δικές σας ιδέες για unboxing. Η συλλογή μου είναι διαθέσιμη στο Instagram και spoiler, έχω πολύ υλικό. Άρα αν θέλετε να δείτε κάτι, απλά γράψτε το. Από Mazinger Destro, γεια σας!